να γνωρίσουμε μία ακόμα υποψήφια του κινήματος αλλαγής και θέλω να την καλησπερίσω. Είναι η κυρία Θεοδώρα Παπαδάκη ή αλλιώς Δώρα όπως αναγράφεται σε πολλά σημεία στο διαδίκτυο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κουμαντάκη. Από το ωραίο Ρέθυμνο προς το έξυπνο Ηράκλειο. Ωραίος αυτός ο προσδιορισμός και για την πόλη μας. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε μπει σε τελική τροχιά. 7 Ιουλίου είναι η μεγάλη μάχη, φαντάζομαι και η δική σας. Είστε, έτσι για να κάνουμε και τις συστάσεις, είστε νομικός στο επάγγελμα. Διαβάζω πλούσιο βιογραφικό και περγαμηνές από το παρελθόν, κυρία Παπαδάκη. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να ρωτήσω, ότι διαβάζοντας αυτό το βιογραφικό, σπουδές, τίτλοι στο εξωτερικό, τιμητικές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, επαγγελματική πείρα στο νομικό συμβούλιο του κράτους και όχι μόνο και πολλά άλλα. Ποιος ο λόγος τελικά, ένας άνθρωπος με ένα τόσο πλούσιο παρελθόν, να θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική του τόπου και να αλλάξει άρδιν το σκηνικό από τη στιγμή που, επιτρέψτε μου, υπάρχει και μία παξίωση, τα λέγαμε προηγουμένως και με μία συνυποψήφιά σας? Ναι, ωραία ερώτηση, κύριε Κουμαντάκη. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη θυσία για μας ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά τους επιστήμονες που εργαζόμαστε και δεν είναι η πολιτική η εργασία μας, ούτε αναμένουμε να προσπορήσουμε ατομικά ωφέλη από αυτήν. Είναι όντως μεγάλη θυσία να ασχολούμαστε με αυτήν. Αλλά αυτό ίσως αποδεικνύει και την καλή μας πρόθεση, την καλή μας διάθεση προσφοράς. Και κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι και η κοινωνική δράση που έχει ο καθένας και το έχει αποδείξει. Δηλαδή για μένα δεν πρέπει να είμαστε κατευθείαν από τον ουρανό να προσγειωνόμαστε στις βουλευτικές εκλογές. Και δεν είναι και τυχαίο που επιλεγόμαστε βέβαια για αυτές. Αλλά τόσο οι γνώσεις μας που εγγυώνται ίσως και τις προτάσεις μας, τις ορθολογικές και από ανθρώπους που γνωρίζουν και την αγορά, εγγυώνται, αλλά όμως και η κοινωνική μας δράση μας δίνει μια εμπειρία και δίνει και μια εξασφάλιση στον πολίτη ότι ενδιαφερόμαστε για τα κοινά και ότι ενδιαφερόμαστε για το καλό. Επικεντρώνεστε περισσότερο. Γι' αυτό εκεί, σε ό,τι σας αφορά, θέλω να πάμε. Επικεντρώνεστε πλέον όσον αφορά το αύριο της χώρας τελικά στο κομμάτι μόνο του δικαίου, στο κομμάτι του διεθνούς δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και έχετε να αντιπροτείνετε, να προτείνετε λύσεις, ή η άποψη της Δώρας Παπαδάκη τελικά πάει και ένα βήμα παραπέρα? Κοιτάξτε, όπως είπαμε, οι γνώσεις δεν πάνε χαμένες. Θα συνεισφέρουν φυσικά σε όλων των ειδών τα επίπεδα. Π.χ. Είχα χρησιμοποιηθεί από το κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ, σε επιτροπές για την αναθεώρηση του συντάγματος. Κάτι που είναι έτσι ετούμενο και γι' αυτό και θα είναι και η συνεισφορά του κόμματός μας μεγάλη και την επαύριο των εκλογών σε αυτή την κατεύθυνση. Είχα συμμετάσχει με έγκριτους νομικούς και αυτό ήταν πολύ τιμητικό, να είμαστε μαζί με καθηγητές συνταγματολόγους στο ίδιο τραπέζι και να κάνουμε προτάσεις που αφορούν το μέλλον μέσα από την ανώτερη νομοθετική κλίμακα που είναι το Σύνταγμα. Επίσης είμαι πολύ συχνά Βρυξέλλες σε συναντήσεις. Ήμουνα ανέκαθεν πολλές φορές σύμβουλος επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, υπουργών που με επέλεξαν μόνο με βάση τις γνώσεις μου για να συνεισφέρω σε ευρωπαϊκές προεδρίες. Σε πάρα πολλά φόρα συμμετέχω για να προωθήσω τα συμφέροντα της Ελλάδας. Σίγουρα έχετε δίκιο στο ότι η ευρωπαϊκή διάσταση είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όσο με ενδιαφέρει η Ευρώπη, τόσο με ενδιαφέρει και από την άλλη μεριά και η Κρήτη. Η Κρήτη που είναι ιδιαίτερη μου πατρίδα και τη λατρεύω και από τα 18 μου χρόνια, αν έχετε δει επίσης το βιογραφικό μου, ασχολούμαι με τα κρητικά δρόμενα και το κρητικό πολιτιστικό γίγνεσθε στην Αθήνα και έχω διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι απλό μέλος συλλόγων, αλλά πρωταγωνιστικά δρόντες, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Πακριτίου Ενώσεως, που όπως ξέρετε είναι το μεγαλύτερο σωματείο της Ευρώπης, αριθμεί 100.000 εγγεγραμμένους. Βέβαια, σαφώς. Είμαι αντιπρόεδρος στην Πακρίτια Γυναικών, σε δευτεροβάθμιο σωματείο Κρητικό, σε τοπικό του Χαλανδρίου Κρητών, στο σύλλογο της ιδιαίτερης πατρίδας του παππού τον Ορφέ, εδώ Μιλοποτάμου.
Νομίζω ότι η Κρήτη όταν κυκλοφορεί μέσα σου οφείλει να την τιμάς και ένας λόγος που είμαι έτσι επίμονα στην, έτσι, μέλος και στο Πασό και στο Κινάλι είναι η πράσινη καρδιά μου. Έτσι. Οι κριτικοί είμαστε πράσινοι γιατί είμαστε κέντρο. Ελευθέριος Βενιζέλος, Ανδρέας Παπανδρέου. Η κριτική είναι και θα είναι οπαδή του πράσινου κόμματος και θα είναι πάντα το πράσινο νησί. Είναι ανοιχτόμυαλη, είναι ανοιχτόκαρδη. Μιλάω εξάλλου με το Δημοκρατικό Ηράκλειο και νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Το ανέκαθεν Δημοκρατικό Ηράκλειο. Πείτε μου κάτι, κυρία Παπαδάκη. Τελικά, εγώ σας επαναφέρω λίγο στη συζήτηση όπως ξεκινήσαμε. Η πολιτική τελικά με τη νομική. Ποια είναι η σχέση τους είναι όντως δύο συγκοινωνούντα δοχεία? Γιατί αν δεν κάνω λάθος και στον όρκο σας αναφέρεστε και εσείς και η νομική όπως και η πολιτική να σέβομαι το Σύνταγμα. Το ίδιο λένε οι πολιτικοί, το ίδιο λένε και οι νομικοί. Άρα φαντάζομαι είναι ένας ρόλος διτός, ένας ρόλος που θέλετε να πετύχετε, έτσι. Σίγουρα οι νόμοι διέπουν τα πάντα. Έτσι, όλες οι πτυχές της ζωής μας, όλοι οι τομείς της ζωής μας από νόμους διέπονται. Και αν κάτι δεν είναι εμπεριστατωμένο νομικά, δεν υφίσταται. Και αν κάτι επίσης δεν ερμηνεύεται καλώς νομικά, επίσης δεν εφαρμόζεται. Οπότε είναι δύο πράγματα αλληλένδετα, δεν διαχωρίζονται. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των εκπροσώπων του λαού στο κοινοβούλιο είναι νομική. Γιατί γνωρίζουν τη δομή της κοινωνίας. Γνωρίζουν πώς να προωθήσουν τα συμφέροντα, πώς να τα αναλύσουν και πώς να τα νομοθετήσουν, πώς να τα δρομολογήσουν. Γι' αυτό ακριβώς και έχετε δίκιο να επιμένετε. Αλλά είναι και αρκετά, όσο απλό φαίνεται, είναι και αρκετά περίπλοκο το θέμα. Σημασία έχει πού στρέφεις τη νομική επιστήμη. Έτσι, αυτό είναι ολόκληρη θεωρία που μαθαίνουμε και στη νομική. Πρέπει να συνδέεται με την κοινωνιολογία η νομική επιστήμη για να είναι προς το όφελος των πολιτών. Και έτσι, κάθε ιδεολογία, ανάλογα με το τι πρεσβεύει, χρησιμοποιεί τη νομική επιστήμη για τα συμφέροντα που επιδιώκει να εξυπηρετήσει. Σωστά. Και με την ευκαιρία αυτή, πραγματικά συζητώντας με τον κόσμο, μου κάνει εντύπωση που τελικά δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι πολιτική ανάλυση και πολιτική θεωρία. Και πραγματικά, όπως είχε κάνει το Πασόκ επί των ετών της χρήσιμης διακυβέρνησής του, θα έπρεπε να γίνεται πάντα. Τι θέλω να πω. Είχαν μπει στα σχολεία πολύ χρήσιμα βιβλία επί των ημερών Πασόκ. Και αυτά είχαν και ως αντικείμενο μεταξύ άλλων και την ανάλυση των πολιτικών θεωριών. Βλέπω ότι σήμερα τα παιδιά, οι νέοι, αλλά και όχι μόνο, όλες οι ηλικίες, αλλά και ειδικά οι νέοι, και αυτό με λυπεί. Δεν γνωρίζουν από πολιτικές θεωρίες και πολιτικές ιδεολογίες. Πέντε βασικά πράγματα θα έπρεπε να διδάσκονται στο σχολείο και επί των επόμενων κυβερνήσεων, αλλά ίσως εκ του πονηρού δεν διδάσκονται. Τι είναι η δεξιά? Είναι το κόμμα, όπως είναι η Δημοκρατία, που πρεσβεύει τον καπιταλισμό. Τι είναι καπιταλισμός? Είναι το κόμμα που, και η θεωρία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του capital, του κεφαλαίου, που σημαίνει τα συμφέροντα των ολίγων. Τι είναι κομμουνισμός και οι αριστερές θεωρίες? Είναι αυτές που προσπαθούν να έχουν επίκεντρο τον εργάτη, τα συμφέροντά του και όχι του κεφαλαίου. Το κέντρο, ο σοσιαλισμός, η σοσιαλδημοκρατία, η ευρωπαϊκή, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και το Κινάλ που περιέχει και το ΠΑΣΟΚ, είναι η μόνη δύναμη, ο μόνος κομματικός σχηματισμός, ο οποίος προσπαθεί να συγκεράσει τα καλά και τα θετικά σημεία και των δύο θεωριών. Που σημαίνει ότι έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, το κοινωνικό κράτος, ταυτόχρονα όμως ξέρει να εξυπηρετεί και την ελεύθερη οικονομία και την ελεύθερη αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα τις επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχουν χρήματα στο ταμείο το κρατικό για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των πολιτών. Καμία άλλη θεωρία και κανένα άλλο κόμμα που εφαρμόζει τελικά τις θεωρίες, και αυτό είναι σίγουρο, όπως το υδρογόνο 2, οξυγόνο μας κάνει νερό, έτσι είναι αντικειμενικό, ότι κάθε κόμμα έχει συγκεκριμένη ιδεολογία και κάθε ιδεολογία υποστηρίζει συγκεκριμένα συμφέροντα. Επομένως, είναι το μόνο σίγουρο ότι το κέντρο λοιπόν, που αντιπροσωπεύει το ΠΑΣΟΚ, είναι η μόνη δυνατή λύση για τα συμφέροντα ημών και των παιδιών μας. Γιατί θα μειώσει την ανεργία, εξυπηρετώντας τις επιχειρήσεις φορολογικά για να προσλαμβάνουν ανέργους. Γιατί θα μειώσει τη φορολογία των επιχειρήσεων ακριβώς για να τους δώσει έναυσμα να διατηρηθούν στη ζωή και να μην κλείσουν, όπως έκλεισαν πάρα πολλές επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα θα δώσει κοινωνικά δικαιώματα, θα κοιτάξει
να προστατεύσει τον κόσμο από τους πληστηριασμούς, όπως μόνο το ΠΑΣΟΚ έκανε και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν. Θα εφαρμόσει ακόμα τον νόμο Κατσέλη, που τελικά ήταν νόμος ΠΑΣΟΚ, για την πρώτη κατοικία. Θα ξαναφέρει αυτά που καταργήσαν οι προηγούμενοι τις συλλογικές συμβάσεις. Θα φέρει ένα σωρό προστασίες νομικές, για να το συνδέσουμε και με την ερώτησή σας, που όμως όλες αυτές οι νομικές βάσεις και υπηρεσίες καταλήγουν έτσι στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Πείτε και μου. Θα γνωρίσει, ναι, και το νομικό καθεστώς, το οποίο προστατεύει τον πολίτη, θα το αναδείξει και θα το θεσμοθετήσει ξανά. Βλέπετε, ξανά το κοινωνικό κράτος. Σας έδωσα τον χρόνο, κυρία Παπαδάκη, έτσι να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας και τον πολιτικό σας συλλογισμό και την λογική πτυχή του ερωτήματος του οποίου σας έθεσα. Και πραγματικά ήθελα να ακούσω, καθώς μετά από όλα αυτά που έχω δει και έχω διαβάσει για εσάς, ήθελα να δω τελικά γιατί Δώρα Παπαδάκη. Ωστόσο, πείτε μου κάτι. Μαθαίνω είστε και μια προσωπική επιλογή της Προέδρου του Κόμματος, της κυρίας Φόφης Γεννηματά. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Ναι, αφού είσαστε τόσο μελετηρός, κύριε Κουμαντάκη, για το βιογραφικό μου, αυτό με τιμά. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και ιδιαίτερα εμείς οι δημοσιογράφοι, μια τέτοια ερώτηση οφείλουμε να την κάνουμε, γιατί λίγα είναι τα πρόσωπα, τα εκλεκτά που ξέρετε, οι πρόεδροι, οι ηγέτες, οι επικεφαλείς κάποιων κομματικών συνδυασμών θα δείξουν με το δάχτυλο ότι ξέρετε αυτόν ή αυτήν τους θέλω στο συνδυασμό μου, και γι' αυτό το θέτω το ερώτημα. Ναι, ναι. Όπως θα είδατε στο βιογραφικό μου, ήμουν υποψήφια στην Αλφα Αθήνας το 2004, το 2007 και το 2009. Το 2015 πάλι μου είχε ζητηθεί να βοηθήσω το Ρέθυμνο. Έτσι και τώρα, η πρόεδρός μας, η Φόφη Γεννηματά, είναι φίλη. Την υποστηρίζω γιατί την εκτιμώ βαθύτατα και προφανώς η αγάπη είναι αμοιβαία. Και εκείνη έχει εκτιμήσει, προφανώς με τιμά, τη συνεισφορά μου και ως νομικός, όπως είπατε πριν, αλλά και ως άνθρωπος που δρώ στα κοινά επί μακρόν, όσο μου επιτρέπει η ηλικία μου βέβαια. Από τα 18 μου προσπαθώ να είμαι παρούσα, όπως έχετε δει και στο βιογραφικό μου, σε όλους τους τομείς, και στον εργασιακό χώρο και στο πολιτιστικό γίγνεσθε και στα τοπικά, στα δημοτικά, και σε όλους τους τομείς γενικότερα της ζωής μας, πέριξ ημών. Και φυσικά θυμάμαι και τη σταθερότητά μου, γιατί δεν ήμουν από αυτούς που άκουσαν σιρήνες και προτάσεις για θέσεις, για υποψηφιότητες σε άλλους χώρους. Σίγουρα είμαι περήφανη να πω και να δείξω ότι όντως ξέρω τι σημαίνει ιδεολογία. Ξέρω να είμαι σταθερή, χωρίς να έχω κάποιο λόγο, έτσι, ούτε κάποιο ίδιον όφελος. Ποτέ δεν είχα κάτι τέτοιο και δεν με ενδιαφέρει κιόλας καμία θέση εξέλιξη. Με ενδιαφέρει να κάνω το καλό, γιατί είμαι, μια που μιλάω και με το Ηράκλειο, είμαι παδός του Καζαντζάκη, που λέει ότι φέρεις την ευθύνη για ό,τι γίνεται στον κόσμο γύρω σου. Μόνος σου μπορείς να σηκώσεις το βάρος. Και πολλά μας δίδαξε ο συγγραφέας μας. Μας έλεγε ότι ο καθένας μας έχει δυνάμεις θεϊκές. Πρέπει σωστά να τις χρησιμοποιεί. Δεν πρέπει σωστά, να τις κυρία Παπαδάκη. Στις κοπριές. Και νομίζω, και θελήσατε να κλείσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή μας την σύνδεση και την μία πρώτη έτσι αναγνωριστική που είχε το κοινό με εσάς. Ήταν η κυρία Δώρα Παπαδάκη, η Θεοδώρα Παπαδάκη, υποψήφια βουλευτής με το κίνημα αλλαγής στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Κυρία Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Και βεβαίως, πολύ δρόμο έχουμε μπροστά μας. Πολύ, λίγο. Εξαρτάται, θα δείξει. Πολύ και δύσκολο, αλλά. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι γίνεται, ακόμη και μετά την επομένη των εκλογών. Μπορεί να έχουμε και συνέχεια, όπως υπάρχουν και αυτές οι σιρήνες. Λοιπόν.